Κύριε συνάδελφε, πολύ σωστά περιγράψατε το πρόβλημα των ανθρώπων και πολύ σωστά είπατε ότι αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σύμμαχο τον καιρό, ας έχουν εμάς μέσα από κάποιες πραγματικά προβλεπόμενες διαδικασίες που θα οδηγήσουν γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα στην εκτίμηση αλλά και στην καταβολή των αποζημιώσεων. Ένα απολύτως λογικό θέμα και πολύ σωστά το θέτεται, πολύ σωστά το αναδεικνύεται. Νομίζω ότι είναι η υποχρέωσή μας και μέσα από το Κοινοβούλιο να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά και να αποδείξουμε ότι ο διάλογος μέσα στο Κοινοβούλιο μπορεί να λύνει προβλήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα που καταγράψατε στην ερώτησή σας, στο θέμα της χορήγησης των προκαταβολών στους παραγωγούς που επλήγησαν, και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι το μέτρο αυτό απαιτεί ένα ειδικό σχεδιασμό και μελέτες εφαρμογής και δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυθαίρετα και με μια πελατειακή νοοτροπία και λογική όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση στο παρελθόν. Γιατί η εφαρμογή του μέτρου αυτού με τον καταχρηστικό και επιλεκτικό τρόπο που γινόταν δημιουργούσε πολλές καθυστερήσεις στη ροή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, γεγονός που επιβάρυνε τελικά τους ίδιους τους παραγωγούς και πάρα πολλές φορές επιβάρυνε αυτούς οι οποίοι λειτουργούσαν, θα έλεγα, με ένα τρόπο, με κανόνες και με συγκεκριμένο προσανατολισμό μέσα στα όρια των νόμων. Επίσης, συχνά δημιουργούνταν σοβαρά προβλήματα στους ίδιους τους αγρότες, αφού κάποιοι λάμβαναν υψηλότερες προκαταβολές από τις τελικές αποζημιώσεις, με αποτέλεσμα όταν εντοπιζόταν η διαφορά, αυτή να γίνεται απαιτητή από την Αγροτική Τράπεζα, όπως προβλέπει η απόφαση χορήγησης για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις προκαταβολές. Αυτά ήταν τα έργα και οι μέρες της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν σεβάστηκε ποτέ ούτε το ρόλο του ΕΛΓΑ, άλλωστε το αναφέρατε κι εσείς, το περιγράψατε κατά κάποιο τρόπο, ούτε το κοινωνικό του χαρακτήρα και βεβαίως αδιαφορούσε συστηματικά την κοινωνική νομοθεσία. Γνωρίζουμε όλοι μας ποια είναι τα πρόστιμα και τα ποσά τα οποία καλούμαστε μέσα από αυτή την καταχρηστική και πελατειακή λογική να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν η άγονη πολιτική είναι που έκανε, όπως είπα και πριν, υπόλογο τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κόστισε. Και το αποτέλεσμα μηδενική αξιοπιστία, μηδενική αξιοκρατία, μηδενική πρόοδος. Εμείς είμαστε εδώ για να ανατρέψουμε αυτά τα δεδομένα, αναζητώντας και επιλέγοντας πραγματικές λύσεις. Και αυτές οι λύσεις βρίσκονται στις θεσμικές αλλαγές και στα διαρθρωτικά μέτρα. Όπως την αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ με την ένταξη νέων τεχνολογιών για δικαιότερη κατανομή των αποζημιώσεων, με νέα μέτρα για την ταχύτερη αποζημίωση των πληγέντων, με τη διεύρυνση του κανονισμού ασφάλισης, ώστε να εντάξουμε και νέα ζημιογόνα αίτια λόγω των κλιματικών αλλαγών. Μια αναδιάρθρωση που επί 5,5 χρόνια στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία δεν τόλμησε να κάνει, γιατί ήθελε τον αγρότη εξαρτημένο, πελάτη και όμηρο. Γιατί γύρω από την ομηρία αυτή εξυπηρετούσε τα συμφέροντα που παρασιτούσαν στους κόλπους της. Σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει καταθέσει και έχει δώσει σε διαβούλευση νομοσχέδιο, προχωρώντας σε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του συνολικού συστήματος προστασίας και ασφάλισης της παραγωγής. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Εξασφαλίζοντας την πλήρη διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και την ασφάλιση γεωργικής παραγωγής, κατοχυρώνοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του ΕΛΓΑ, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την ικανότητα του οργανισμού να παρέχει ικανοποιητικές αποζημιώσεις στους παραγωγούς που πλήττονται από τα καιρικά φαινόμενα, υλοποιώντας την οικονομική και λειτουργική εξυγίαση του ΕΛΓΑ και κατοχυρώνοντας τη διαφάνεια στις σχέσεις του με τους αγρότες. Γιατί ο βασικός μας στόχος στην προωθούμενη μεταρρύθμιση αυτή του ΕΛΓΑ είναι να δούμε επιτέλους τον οργανισμό να προσαρμόζεται στις εξελίξεις του διεθνούς περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής, αλλά και τη δυνατότητά του να εναρμονίζεται στις ασφαλιστικές πολιτικές που ακολουθούνται και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.